GND Serbia είναι ένας φίλος τριών χρονών. Τον παρακολουθούσαμε από ηλικία 5 μηνών και τη μορφολογική του αλλά και την εργασιακή του εξέλιξη, την κυνηγητική. Και κάποια στιγμή όταν αποφασίσαμε και διευθύνθηκαμε να τον αποκτήσουμε, δυστυχώς δεν την έδινε. Η παρέμβαση όμως του φίλου μου του Θάνου, του Θεοχάρη, ήταν καταλυτική και έτσι είμαστε τυχεροί που ο Λόκο ήρθε στην Ελλάδα και μάλιστα από τη μέρα που έχει έρθει στην Ελλάδα και μορφολογικά αλλά και κυνηγητικά είναι από τα σκυλιά που πρωταγωνιστεί, όχι τόσο στα επανέλ Μπρετών όσο και στις εκθέσεις. Θα πω ότι στον 1,5 τελευταίο χρόνο έχει κερδίσει 2 φορές το Best in Show στις νυχτερινές εκθέσεις του ΠΟΕ, καθώς έχει κερδίσει και άλλες 2 φορές Best in Show σε άλλες εκθέσεις. Ήταν πολύ δύσκολο να τον πάρουμε στην αρχή, γιατί όπως είπε ο Γιάννης, δεν τον έδινε το σκύλο αυτόν, γιατί είχε βασιστεί πάνω σε αυτόν ο πρώην ιδιοκτήτης, αλλά επειδή τέριαζε γενολογικά για την ερασιτεχνική μας εκτροφή, έκανα τα πάντα για να έρθει αυτό το σκύλο στα χέρια μας. Και το κατάφερα και ουσιαστικά θεωρώ πάρα πολύ καλή αυτή την κίνηση, διότι ο σκύλος μέχρι στιγμής, ο Λόκο, μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπος, δεν έχει χάσει σε καμία έκθεση και πάνω απ' όλα μου αρέσει διότι είναι ένας υπέροχος κυνηγός που η ουσία του σκύλου αυτού αυτή είναι κατά βάση. Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο αυτού του σκύλου του Λόκου δεν είναι οι μορφολογικές του διακρίσεις, όσο οι κυνηγητικές του διακρίσεις, όσο όμορφος είναι στους στίβους των εκθέσεων, ακόμη πιο όμορφος είναι στο βουνό, ιδιαίτερα όταν κυνηγάει με κάτω. Μας έχει εντυπωσιάσει, όπως μας έχει εντυπωσιάσει και ο υπέροχος χαρακτήρας του. Για πρώτη θέση, first place, Επανέλ Μπρετών. Ευχαριστώ τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είναι αυτός ο οποίος μου δείχνει πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε ποιο σκύλο διαθέτει αυτά τα οποία εμείς ζητάμε. Και νομίζω ότι ο δίδυμος Φραγκίδης Θεοχάρης Φραγκίδης, πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε δυνατά.